Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Κατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το πολυκατάστημα Well μας προσφέρει όλα τα καλοκαιρινά είδη σε απίστευτες τιμές. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Μαγιό, παιχνίδια, πετσέτες, παπούτσια, παντόφλες και όλα τα αξεσουάρ για την θάλασσα και για το καλοκαίρι θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Well. Σε προσφορά και τα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Ταβέρνα Γαλήνη στον Άγιο Στέφανο Σινιών. Στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου, η Ταβέρνα Γαλήνη σας προσκαλεί να νιώσετε το αεράκι του Ιωνίου και να απολαύσετε την καλύτερη ποικιλία από μεσογειακές γεύσεις και φρέσκο ψάρι, συνοδευόμενη από ειδική λίστα κρασιών από Έλληνες παραγωγούς και όχι μόνο. Μοναδικές στιγμές λαχταριστών γεύσεων σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στο περιφερειακό Λευκύμης, στη διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkyrastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Η Σοφία τελείωσε το Λύκειο και αποφάσισε να σπουδάσει Web Designer Developer στη ΣΑΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Με 30 ΣΑΕΚ και 41 ειδικότητες εχμής και εσύ θα βρεις αυτό που θέλεις. ΣΑΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι σχολές της ΔΥΠΑ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ελλάδα 2.0 και του ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. Στο κέντρο της πόλης, το παραδοσιακό κατάστημα Παυλογιάννης σας προσφέρει όλα τα είδη συσκευασίας για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Στο μοντέρνο χώρο μας θα βρείτε όλα τα είδη συσκευασίας που χρειάζεται ένα εμπορικό ή τουριστικό κατάστημα, όπως σακούλες, χάρτινες και πλαστικές, χαρτιά σε πολλά σχέδια και χρώματα και με κερκυραϊκά θέματα. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, κουτιά χρυσοχοΐας, πουγκιά, ετικέτες αυτοκόλλητες και κρεμαστές, ρολό πλαστικό και χάρτινο και κορδέλες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. Παυλογιάννης, χαμηλές τιμές. Και βέβαια, σε εμάς θα βρείτε όλα τα είδη χαρτοπολίου. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, το δικό σας παραδοσιακό κατάστημα. Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart.
Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι. Δίπλα στα Intersport. Electronet. Να σου πω, μου είπαν πως υπάρχουν δωρεάν σχολές στις οποίες παίρνεις την ειδικότητά που θες και κάνεις πρακτική από την αρχή, στην οποία πληρώνεις κιόλας. Τι κάνω? Πας. ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Μάθετε περισσότερα στο schools.dipa.gov.gr. Οι σχολές της ΔΥΠΑ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ελλάδα 2.0 και του ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joycruises.gr. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932 σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποιητούς. Εστιατόριο Rex, για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Corfu Sandals. Μεγάλη ποικιλία σε χειροποίητα σανδάλια, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά, από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας για κάθε στυλ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα πιο ξεκούραστα και μοδάτα ανατομικά σανδάλια της ελληνικής εταιρείας Fantasy Sandals. Νιώστε την γη κάτω από τα πόδια σας με ένα σανδάλι από το Corfu Sandals. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Πέμπτης, 12 Σεπτεμβρίου. Εμείς πιστοί πάντως στο ραντεβού μας μαζί σας, 10 η ώρα ακριβώς. Μας παρακολουθείτε όπως πάντα από τα social media, σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok, από το κανάλι μας στο YouTube όπου κάνετε εγγραφή για να βλέπετε πρώτοι τα αποκλειστικά μας βίντεο αλλά και τα θέματά μας. Και επίσης μας στέλνετε ό,τι θέλετε να ανακοινώσουμε και να ενημερώσουμε στο email μας, corfudivinews@gmail.com. Πάμε γρήγορα να ανοίξουμε το βήμα της εκπομπής μας και να υποδεχθούμε τον Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ρέα. Είναι βράδυ Πέμπτης, 10 η ώρα ακριβώς, 12 Σεπτεμβρίου. Εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, είναι πολλά τα θέματα, γι' αυτό το λόγο τρέχεις, πάμε πολύ γρήγορα. Πάμε πολύ γρήγορα στην κακοκαιρία. Κακοκαιρία με τις πρώτες βροχές εδώ στην Κέρκυρα επαναλαμβάνονται οι ίδιες καταστάσεις. Πλημμυρισμένο το δρόμο στο αεροδρομίο, βλέπουμε και τους τουρίστες που περπατάνε ξυπόλοιτοι. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Χρόνια τώρα αυτή η κατάσταση, έτσι δεν είναι τώρα. Χρόνια αυτή η κατάσταση έρχεται δεκαετίες πίσω. Δεν έχουν καταφέρει να, αυτά τα νερά να πηγαίνουν κάπου. Δεν το έχουν καταφέρει τόσα χρόνια. Στη σπηλιά το ίδιο. Οι ακαθαρσίες βγαίνουν. Χάθηκαν κάποιο έργο εκεί πέρα που είπε ο Γαλιατσάτος. Πάει και αυτό. Στα μπαστάτικα τα ίδια πράγματα. Χαμός. Χαμός εκεί πλημμυρίσανε, έγινε χαμός εκεί στη Λευκή. Πάμε τώρα να περάσουμε και στο Μποσκέτο, που
θα πέσει σε λίγο το τείχος εκεί και θα πάει και το άγαλμα από κάτω. Είναι κρίμα. Όχι μόνο, είναι και τείχος, παιδιά εκεί. Εκεί είναι η παιδική χαρά, Διονύση. Είναι παιδάκια. Λοιπόν, ας φροντίσουν οι αρμόδιοι να το δούνε πιο σοβαρά, μήπως κάνουν κάτι. Ρεγκίνη. Στο Ρεγκίνη θέλει, χρειάζεται καθαρισμός δεξιά και αριστερά των δρόμων, διότι τα κλαδιά και η βλάστηση είναι πάρα πολύ πυκνή και δημιουργεί προβλήματα στα αυτοκίνητα. Για να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Και πάμε και στο πρώτο θέμα, που είναι τα εμπόδια και τα ταπεινοκαθίσματα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Είμαστε Σεπτέμβριο τώρα. Έχουν περάσει 9 μήνες. Μάλλον δεν είναι 9 μήνες. Έχει περάσει η σεζόν. Τα αποτελέσματα, αδυναμία του αντιδήμαρχου, της αντιδημαρχίας έτσι, εκεί των τραπεζοκαθισμάτων κλπ. Να κάνει οτιδήποτε. Η πόλη είναι χειρότερα από ποτέ. Ακριβώς όπως το λέω. Η πόλη είναι χειρότερα από ποτέ. Δεν μπόρεσε η Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, να δείξει κάτι. Και βεβαίως η ευθύνη πέφτει στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βουσουλίνο, ο οποίος έχει μείνει στα πρόστιμα, στο τέτοιο, ναι, δεν μου δίνουν αμάξι, δεν μου δίνουν εργάτες, δεν μου δίνουν το ένα, δεν μου δίνουν το έτσι, το γιουβέτσι. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Πέρασε, ροκάνισε το χρόνο. Σου λέει, τελειώσαμε τώρα του χρόνου. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, όλο το καλοκαίρι. Αυξάνονται και πληθύνονται τα τραπεζοκαθίσματα. Εκεί, χαμός. Τα εμπόδια. Η κατάσταση είναι δραματική. Δραματική και απορώ ο Δήμαρχος γιατί δεν μπόρεσε ο Δήμαρχος να κάνει κάτι. Μπορούσε να δείξει σε αυτό το κομμάτι, να δείξει ότι δεν κάνει πίσω ούτε βήμα. Τίποτα. Εκεί υπάρχει μια αδυναμία της αντιδημαρχίας, της συγκεκριμένης αντιδημαρχίας του κ. Βουσουλίου. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Δεν μπορεί ο κ. Βουσουλίου να το κάνει. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, ίσως που δεν τους γνωρίζω. Αλλά δεν μπορεί να κάνει. Αυτό δείχνει. Είναι Σεπτέμβρης τώρα. Και περιμένει να έρθουν το χειμώνα τα αυτοκίνητα για να μπορέσουν οι υπάλληλοι και τέτοια. Πούσε, Βαρβάρα Βλάση, που πήγαινες με τα αμάξι και τα μάζευες. Πού είσαι, Βαρβάρα Βλάση. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο πικρή και αν είναι για τον κύριο Βουσουλίνο, και θα επανερχόμαστε συνέχως. Διότι αν δεν να αλλάξει κάτι σε αυτή την ιστορία, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο στην πόλη της Κέρκυρας. Έτσι. Για να μην έχουμε παρατράγουδα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Στο αεροδρόμιο, εδώ τώρα και 2 εβδομάδες, τους έλεγα ότι εκεί που περπατάνε ξυπόλοιποι τουρίστες, υπήρχαν κάτι γλάστρες. Αν προσέξετε τα πλάνα εκεί με τους τουρίστες, υπάρχουν ακόμα οι γλάστρες εκεί πέρα πριν τις αποσύρουμε. Το είπα στον Δήμαρχο 2 φορές. 2 φορές έδωσε εντολή στον κύριο Τάκη. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Θα λέω ονόματα. Τον κύριο Τάκη Θεοτόκη να πάει, να τα πάρει. Πρώτη φορά, δεύτερη φορά τον πήρα εγώ προσωπικά τον Δήμαρχο. Την τρίτη φορά τον πήρε σε σύρε. Και τη σου είπε: Ελέγξτε, θα πηγαίνανε το πρωί, θα πηγαίνανε το βράδυ. Εντάξει. Έτσι. Θα το ξαναπώ. Άστο τώρα. Άστο κύριε Αντιδήμαρχε, δεν τα καταφέρατε να τα πάρετε. Και προχθές περνάω και βλέπω τους δύο αντιδημάρχους, τον κύριο Ράτσι και τον κύριο Αντρέα Καρδόνα. Και τον κύριο Αντρέα Κορδόνα, εκεί απ' έξω. Οι γλάστρες 20 μέτρα παραπέρα. Τους λέω, δεν είναι ντροπή. Τελικά αποφάσισε ο κύριος Νεράτσης, πήγε εκεί πέρα και την άλλη μέρα απεσύρθησαν τα μαστέλα, όχι οι γλάστρες. Μαστέλα, κυρίες και κύριοι. Και περπατούσαν ξυπόλοιποι τουρίστες σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν από αλλού και πήγαιναν μέσα στα νερά. Μας έκανε μια δήλωση ο κύριος Νεράτσης, ας την ακούσουμε. Αυτό ότι οποιασδήποτε αλλαγές θα γίνουν με επιμονή και με τρόπο συμβουλευτικό. Δεν μπορεί να γίνει κάτι, οποιαδήποτε αλλαγή και να παραμείνει, με καταστολή μόνο. Γι' αυτό το λόγο είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία, παρόλο που πολλοί μας λένε ότι δεν βγαίνουμε έξω, είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία με τους πολίτες και προσπαθούμε να διορθώσουμε αρκετά πράγματα. Ήμασταν της ελεύθερης αγοράς, ξέρουμε ότι ο πολλής κόσμος έχει προβλήματα με την καθημερινότητά του και τον αγώνα της επιβίωσης. Δεν έχει στο μυαλό του καθημερινά αυτό, γι' αυτό οφείλουμε εμείς συμβουλευτικά και να προσπαθούμε να επιβάλλουμε την τάση.
τα άλλα, στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Κύριε Τάκη μου, έχω πει πολλές φορές καλά λόγια για σας και του Δημάρχου, διότι αυτή η κατάσταση ήταν όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι. Ευτυχώς που βρήκα μια μέρα τον Ράτζε εκεί πέρα με τον αντιδήμαρχο εκεί, τον Καρδόνα. Τον Καρδόνα. Και αμέσως έκαναν παρέμβαση. Βέβαια, θα μου πείτε, δεν τα βλέπαν τόσο γύρω. Τα βλέπαν. Αλλά σου λέει, τα άφηναν εκεί πέρα. Θέλω να πω και κάτι άλλο για την καθαριότητα. Και εκεί με το ζόρι έγινε αυτή η ιστορία. Δηλαδή, με το ζόρι κρατούσαν την πόλη καθαρή. Με το ζόρι. Το ζόρι. Ούτε εκεί είναι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Έχω την εντύπωση, εγώ θα τα λέω με το όνομα τους, ότι ο κύριος Σερεμέτης έκανε καλύτερη δουλειά από τον κύριο Νεράτσι. Καλύτερη δουλειά. Αναφυσβήτητα. Και ας το έκανα κριτική. Και ας μου λέει ότι καλημέρα ο κύριος Σερεμέτης. Έκανε καλύτερη δουλειά. Ο κύριος Νεράτσις τα έχει μπλέξει. Λίγο δίδος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τα έχει μπλέξει. Είναι φυσικό να μην μπορεί όταν έχει πολλές έτσι αρμοδιότητες. Και εκεί ο Δήμος, ο Δήμαρχος έβαλε τον κύριο Πουλημένο. Μάκη Πουλημένο. Τον. Μάκη Πουλημένο. Τον κύριο Μάκη Πουλημένο, ο οποίος δώσει το κομμάτι αυτό τον προστήμα. Και ούτε είναι σωστό και ωραίο, κύριε Νενάτζη, να λέτε, πέφτουνε πρόστιμα, αν δεν γνωρίζω τίποτα, δεν άκουσα, δεν είδα. Ναι, όχι, αυτό δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ κακή εικόνα. Έτσι. Και πρέπει να το προσέξει η Δημοτική Αρχή, ο κύριος Δήμαρχος πρέπει να το προσέξει, διότι έχω την εντύπωση ότι κάποιοι του ροκανίζουν την καρέκλα. Όχι ότι θα πέσει, δεν πέφτει ο Δήμαρχος. Δεν πέφτει ο Δήμαρχος. Αλλά δημιουργείται μια πολύ κακή εικόνα. Και από υπηρεσιακό παράγοντα του Δήμου. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι έρχονται στα αυτιά μου κάποια πράγματα. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν μιλάνε. Αν έχει άριστες σχέσεις με τον Δήμαρχο ή τώρα έχει λιγότερο άριστες σχέσεις γιατί δεν του κάνει το χατήρι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να λέγονται. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δήμαρχε, πρέπει να σπάσεις αυγά. Πρέπει να σπάσεις αυγά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν θα προχωρήσει έτσι η ιστορία. Δεν πάει η ιστορία διαφορετικά. Πρέπει να σπάει αυγά. Όποιον του αρέσει. Όποιος δεν του αρέσει, στο σπίτι του. Στην υπηρεσία του. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην τώρα μήνες, 4-5 μήνες, ο κύριος Βουσουλίνος να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Με τα εμπόδια για τα αναπτυσσοκρατήματα. Δεν έχω αυτοκίνητο, δεν έχω... Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, να το ξαναπώ, 40 μέρες, 500 μέρες κοσκινίζει, κύριε Βουσουλίνε. Εντάξει. Και έτσι, από πάνω, επιφανειακά, ναι, ρίχνουμε πρόστιμα, κάνω γράφτους όλους. Και... Έχει αλλάξει τίποτε. Είδατε διαφορετική εικόνα, κύριε Βουσουλίνε, στο κέντρο της πόλης Κέρκυρας. Γιατί είστε και του πολιτισμού. Είδατε κάτι διαφορετικό. Όχι, ρωτάω. Αν είδατε κάτι διαφορετικό, να μας το πείτε και εμάς. Δεν βλέπεις, βρε μάμα, λέει. Με αδικείς. Δεν βλέπεις. Θα επανέλθω. Λοιπόν. Μητροπολίτης, Νεκτάριος. Α. Πάμε και στη Μητροπολή. Πάμε σε μία που Δευτέρα έγινε μία μάζωξη. Τον... Αυτόν που είναι στην Πλατιτέρα, τον ιερέα, καλογέρον. Ο ηγούμενος που είχε τοποθετηθεί τελευταία, δήλωσε παράτηση. Τον αρρωστήσαν τον άνθρωπο. Φεύγει από την Μονή Πλατιτέρας. Πολύ ευχαρίστος, αλλά προκειμένου να πηγαίνει στο νοσοκομείο κάθε λίγο, σου λέει πάω να φύγω. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με τον... Δημόθεο. Τον αρχιμανδρίτη Δημόθεο. Πρώην ηγούμενο της Μονής. Ο οποίος από πέρσι ήθελε να φύγει. Δεν του δίνε το απολυτήριο ο Νεκτάριος. Όχι, θέλω να φύγω. Άντε φύγε, του λέει, και να άρχισε Πάσχα, Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, 15 Αύγουστο, το καλοκαίρι.
Όμως πηγαίνει η μονή από το κακό στο χειρότερο. Η μονή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και μετά την παρέτηση και του ηγούμενου της μονής, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι και εφημέριος κοινοπιάστες, ο άνθρωπος πήγε να αρρωστήσει. Ο άστραψε και βρόντιξε ο Μητροπολίτης και είπε, πήγε, του λέει τον Τιμόθεο, και μην ξαναγυρίσει την Κερκίδα. Τώρα, θα πω κάτι. Εγώ έχω ασκήσει εντονότατη κριτική στον Μητροπολίτη για άλλα θέματα. Και μπορεί και να επανέλθω σε άλλα θέματα. Αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Τον σκάσανε. Με αυτή την ιστορία της πλατητέρας. Τον σκάσανε. Έχει διαλυθεί η μονή. Ας φύγει. Ας δώσει τον πολιτικό να πάει να φύγει. Αφού θέλει να πάει να φύγει ο Τιμόθεος, ας πάει να φύγει. Ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Το κλείνω. Θα επανέλθω και εκεί. Αποκάλυψε. Όμως πολύ σημαντική, Διονύση. Και πάμε και στην Καμποδιάν, που εκεί παραιτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο πλην μιας συμβούλου της κυρίας Μικαέλας Φαϊτά. Παραιτήθηκε όλο το συμβούλιο εκεί πέρα. Διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, όλοι. Ο λόγος, μετά την απόφαση της αποκεντρωμένης για το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και της μη δραστηριότητας, ουσιαστικά δεν είχε δραστηριότητα, αν και έρχονται πληροφορίες από τον αντιδήμαρχο εκεί, τον κύριο Ανδρέα Καρδόνα, ότι έδινε κάποιες μελέτες στην Καμποδία. Όμως ήταν ζημιογόνα αυτή η εταιρεία. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είμαι επηρεασμένος, αυτές οι εταιρείες θέλουν κλείσιμο. Τέλος. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις μία εταιρεία η οποία να είναι ζημιογόνα. Ναι, χρειάζεται εργαλεία ο Δήμος, αλλά δεν πάει, δεν τραβάει. Δεν γίνεται. Ήθελα να λέει το πάρκινγκ. Δεν μπορείς να έχεις το πάρκινγκ. Από τη στιγμή που είναι και άλλος Δήμος μέσα, είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Πώς θα στο παραχωρήσει? Να κάνει διαγωνισμό. Αν κάνει διαγωνισμό, θα διαφερθεί και ο Α και ο Β και ο Γ και η τάδε εταιρεία. Και εσείς θα διαφερθείτε, βεβαίως. Αλλά θα μπουν και οι ιδιώτες να διεκδικήσουν το πάρκινγκ της πλατείας, γιατί είναι ζεστό χρήμα. Ζεστό χρήμα παίρνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή από το πάρκινγκ της πλατείας, ο οποίος έχει, παρότι δεν έχει ούτε άδεια, έτσι. Να το λέμε αυτό, για να μην νομίζετε ότι τα ξεχνάμε. Δεν έχει άδεια. Παρ' όλα αυτά, λειτουργεί κανονικά. Και βεβαίως, εισπράττει ο Δήμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Μέσα στην Καμποδιάν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κερκίδας, ο κύριος Μπάμπης Βουλγάρης, ο οποίος παραιτήθηκε και αυτός. Τώρα, δεν θέλω να κουμπίσω τίποτα άλλο από την Καμποδιάν, γιατί είναι μια ιστορία η οποία έχω την εντύπωση ότι στραβά ξεκίνησε και στραβά τελείωσε. Δεν μπορούσε να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορούσε να παραχωρηθούν περιουσιακά στοιχεία του Δήμου στην Καμποδιάν και έτσι πήγε στο καλό και τελειώσαμε. Είναι αυτό που λες, Διονύση, ότι αυτές οι εταιρείες δυστυχώς δεν προχωράνε, δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτές οι εταιρείες. Θέλει άλλη βάση και τα ίδια γνώρισα και με τις άλλες αναπτυξιακές που έχουν γίνει κατά καιρούς. Να παρακολουθήσουμε τι μας δήλωσε ο Στέφανος Πουλημένος, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας. Με αφορμή την προσφυγή που είχαν κάνει οι δημοτικές συμβουλές και την αρνητική απόφαση. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι με αυτή την προσφυγή δημιουργούν ακόμη μια μεγάλη δυσκολία στην επιβίωση αυτής της θνησιγενούς επιχείρησης. Θνησιγενής διότι όταν μια επιχείρηση είναι εξαρτημένη από τα οικονομικά του Δήμου, προς το παρόν, στα πρώτα της βήματα, είναι εξαρτημένη από τα οικονομικά του Δήμου και τα οικονομικά του Δήμου δεν πάνε καλά, και έρχεσαι και της δίνεις και μια χαριστική βολή από πάνω, είναι σαν να μην θέλεις να υπάρξει ένα ευέλικτο όργανο στην διάθεση του Δήμου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα το παλέψουμε και με προσφυγή που θα γίνει στην αρμόδια επιτροπή του νόμου, κατά της απόφασης της αποκεντρωμένης. Και θα κάνουμε και όλες τις διορθωτικές κινήσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να αρθεί και αυτό το εμπόδιο. Το σίγουρο είναι ότι η επιχείρηση αυτή που ιδρύθηκε το 2022
και με ένα μετοχικό κεφάλαιο το οποίο στο μεγαλύτερο του βαθμό είχε εξαντληθεί στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, έχει δυσκολίες στο ξεκίνημά της, γιατί αν δεν μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να αντλήσει πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα και να αξιοποιήσει αναθέσεις από το Δήμο και προγραμματικές συμβάσεις που θα δώσει ο Δήμος, δεν θα μπορέσει να σταθεί και να ευδοκιμήσει. Ο ρόλος αυτής της εταιρείας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχει αναφερθεί και η προοπτική αξιοποίηση της εταιρείας αυτής σε ένα τριμερές σχήμα που θα λειτουργήσει το χτήμα του ΜΟΡΕΠΟ, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος και Αναπτυξιακός Οργανισμός. Χρειάζεται, από ό,τι μας είπε και το Υπουργείο Πολιτισμού, έναν ευέλικτο οργανισμό ο οποίος θα διαχειρίζεται τα του ΜΟΡΕΠΟ, για να μην μπλέξουμε με την κρατική γραφειοκρατία τόσο του Δήμου όσο και του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό το ευέλικτο όργανο είναι αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί με βάση τις τελευταίες προβλέψεις της νομοθεσίας, με αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στη λειτουργία και τη διαχείριση των όποιων οικονομικών, αλλά με δυνατότητες ευέλικτης λειτουργίας, κάτι το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει ο Δήμος και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και πάμε να δούμε όμως και τον κύριο Γιώργο Καρύδη, που πρέπει να φιλοξενήσουμε και τη δική του άποψη. Τι έγινε ακριβώς, έτσι και τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Πάμε να τον ακούσουμε. Που είχαμε κάνει και είχαμε προσβάλει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είχε ληφθεί με εισήγηση του κυρίου Δημάρχου για την παραχώρηση στην Καποδιστριακή ΑΕ του χώρου του πάρκινγκ της κάτω πλατείας. Οι λόγοι της προσφυγής μας ήταν και διαδικαστικοί, διότι είχε ληφθεί με απόφαση διαπεριφοράς και δεν αιτιολογείται το κατεπήγον για να γίνει διαπεριφοράς λήψη απόφασης. Και επί της ουσίας οι λόγοι μας ήταν ότι δεν μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση ενός ακινήτου μία εταιρεία η οποία έχει πολλούς μετόχους, όπως είναι η Δήμη Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Βορρά, Νότου και Παξών. Ο νόμος απαιτεί, όταν είναι δημοτική αναπτυξιακή ΑΕ, να έχει μόνο ένα δήμο μέτοχο. Διότι εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να λειτουργήσει μια εταιρεία η οποία θα δίνει ωφέλη σε άλλους δήμους που δεν τους ανήκει ο χώρος. Πέραν αυτού, θεωρήσαμε ότι και η οικονομοτεχνική μελέτη που προσκομίστηκε ήταν προβληματική, διότι τα τελευταία χρόνια αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία έχει προβλήματα και οφείλει, έχει χρέη. Επομένως, ο στόχος, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ήταν να δοθεί ο χώρος στάθμευσης της κάτω πλατείας, προκειμένου να κερδοσκοπήσει αυτή η εταιρεία σε βάρος κυρίως των δημοτών και ιδιαίτερα των κατοίκων της παλιάς πόλης, να εισπράξει κάποια χρήματα, εκ των οποίων θα δικαιούνται και άλλοι δήμοι να λάβουν. Και αυτό βέβαια θα ήταν σε βλάβη της τοπικής κοινωνίας. Ακούσαμε και τον κύριο Γιώργο Καρύδη. Πάμε τώρα στη σύσκεψη που έκανε ο Περιφερειάρχης με τους δημάρχους εδώ της Κέρκυρας για το θέμα των απορριμμάτων. Την παρακολούθησε. Ήταν εδώ μελετητής, ο οποίος έχει οριστεί από τον ΦΟΣΔΑ και τους εξήγησε κάποια πράγματα. Εντάξει, Διονύση, τα βλέμματα στρέφονται στην ανακύκλωση. Αυτή είναι η είδηση. Και από εδώ και στο εξής θα προχωρήσουν σε κάποιες συναντήσεις ξανά για το θέμα της ανακύκλωσης και όχι μόνο. Ήταν οι Κύπριοι Δήμαρχοι, ήταν ο Περιφερειάρχης, ήταν οι περισσικοί παράγοντες. Αν θέλεις, ας δούμε ένα πρώτο ρεπορτάζ. Έτσι, με το... Πρωτού πας, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Mm-hmm. Καλή ανακύκλωση. Είναι ένα βήμα για να αποσυμφορήσει τον όγκο των σκουπιδιών. Αλλά αν δεν γίνει το εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων, δεν θα γλιτώσουμε τα 10 εκατομμύρια, τα οποία με την ανακύκλωση μπορούν να γίνουν 9, αλλά είναι 9 εκατομμύρια. Δεν θα ανασάνει ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας. Πάρτε το είδηση. 500 σκέψεις να κάνετε. 500 τραγούδια να πείτε. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Το πρόσημο θα είναι μείον 10. Μείον 9,5. Γιατί και ο κ. Μαχημάρης κάνει πάρα πολύ καλή ανακύκλωση, αλλά τα σκάει. Δεν ξέρω πώς ακριβώς. Τα σκάει με τη μεταφορά των απορριμμάτων απέναντι. Γι' αυτό και θα έχει και μια συνάντηση ο κύριος Μαχημάρης με τον κύριο Γραφάκο, ακριβώς γιατί αυξάνεται η τιμή της μεταφοράς. Να τα λέμε όλα. Να λέμε έτσι. Και τα μεν και τα δε. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε. Ας δούμε το πρώτο ρεπορτάζ, Διονύση, με τους τρεις δημάρχους τι μας δηλώσαν και θα επιστρέψουμε. Την αξιοποίηση προγραμμάτων που θα μας επιτρέψουν να έχουμε σύντομα μέσα στον επόμενο χρόνο
τον εξοπλισμό για να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η διαδικασία της ανακύκλωσης, καθώς θα μας διατεθούν τα μέσα, τα εξαρτήματα, ο εξοπλισμός, ο οποίος είναι αναγκαίος, προκειμένου να εφαρμόσουμε προχωρημένα συστήματα διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, με ενεργοποίηση βεβαίως και του λαϊκού παράγοντα, ο οποίος είναι το κλειδί για την επιτυχία. Σε αυτές όλες τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να ανταποκριθούν και οι μηχανισμοί των Δήμων μας, να οργανωθούν κατά τρόπο που θα αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες οι οποίες θα μας δοθούν με τις εξελίξεις αυτές, για να στείλουμε ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα στην κερκυριακή κοινωνία, στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στον οποίο οι επιδόσεις μας δεν είναι καλές. Αφορά τη διαδικασία της επεξεργασίας των σκουπιδιών και την επεξεργασία στην πηγή, είναι πολύ σημαντικό βήμα και ειδικά το εργοστάσιο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να ανασυνταχθεί τεχνολογικά και να διπλασιαστεί και η βάρδια, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής υπηρεσίως. Το δεύτερο κομμάτι ήταν η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας βιολογικών λιμάτων αποβλήτων, ούτως ώστε και αυτά θα γλιτώσουν οικονομικά τους Δήμους από ένα οικονομικό βάρος που μεταφέρονται στην απέναντι μεριά. Και όπως καταλαβαίνετε, το τελευταίο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει σχέση με τους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι και αυτοί κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες επιβαρύνουν πάρα πολύ το νησί μας, θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη νέα προσπάθεια, όπως και οι απλοί πολίτες. Και νομίζω ότι δίνοντας το παράδειγμα εμείς με την προσπάθεια που θα ξεκινήσει και κυρίως από την επόμενη χρονιά, με βάση τις συζητήσεις που κάναμε και τις αποφάσεις που πήραμε, τους περιοχικούς σταθμούς, για τη σχολική στέγη, για τη σχολική καταβίστηση και λιγότερα, καταλαβαίνετε ότι πράγματι όχι μόνο εμείς, δυστυχώς όλη την Ελλάδα, αλλά και εμείς ιδιαίτερα με το μεγάλο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, ότι είναι δύσκολο το πρόβλημα να λειτουργήσουν οι Δήμοι, όχι μόνο να λύσουν το πρόβλημα. Τι θα σα πω, κύριε Καθάκο. Θα πάμε αμέσως σε μια σειρά σημαντικά πράγματα. Έτσι, σημαντική συνάντηση σήμερα είναι να μετατρέψουμε αυτό το άγχος σε δημιουργία. Με το θέμα της ανακύκλωσης, ανακύκλωση, διότι κάθε 1% που αναβάζουμε το ποσοστό της ανακύκλωσης έχουμε τεράστια ωφέλη. Και έτσι λοιπόν λέμε, με το ΓΑΙ που μπορεί να φτάσουμε από το 6-7% που είμαστε στο σύνολο της Κέρκυρας, δηλαδή με την Βόρεια Κέρκυρα που έχει κάτι καλύτερα αποτελέσματα, μπορεί να πάμε να κερδίζουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ότι θα είναι λιγότερο το κόστος μας. Επίσης, με την πρόταση που έρχεται σαν ολοκληρωμένη σχεδίαση απορριμμάτων στο σύνολο της Κέρκυρας, το εργοστάσιο δεν ξέρω πότε θα γίνει, η μονάδα επεξεργασίας διαποβλήτων. Κεντρικά, μην ξεχνάτε, έχουμε και μια αυτοφορά στη μέση και μέσα νότα, αλλά τουλάχιστον μια μικρή στο κέντρο και να συνεχίσει να μπορεί να επεκταθεί, θα προσθέσει πάνω από 500.000 ευρώ κέρδος από την επεξεργασία μόνο του 5% του συνόλου των απορριμμάτων. Αν πούμε ότι τα οργανικά είναι και 30-40%, καταλαβαίνετε πόσο περιθώρια έχουμε σαν αυτοδιοίκηση, αλλά και σαν κοινωνία όλοι, να συμβάλλουμε έτσι ώστε στην αδιέξοδο που βρισκόμαστε για τη μεταφορά των απορριμμάτων και από ό,τι φαίνεται να συνεχιστεί ως το γίνεται εργοστάσιο, να μειώσουν πάρα πολύ τα απορρίμματα, να αυξήσουν πάρα πολύ την ανακύκλωση και να κερδίσουν πραγματικά ο κόσμος και να είμαστε σε δυσκολία ανάγκη κατάσταση να αυξάνουμε τα. Είδαμε και τους τρεις δημάρχους και πάμε να δούμε όμως τι μας δήλωσε και ο Περιφερειάρχης Ιωνίσου, ο κ. Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος, όπως λες και εσύ, αναφέρεται κυρίως στο εργοστάσιο διαχείρισης, το οποίο λέει ότι αυτό θα είναι και μοναδική λύση και ότι σίγουρα θα το προχωρήσει ένα προσωπικό του στοίχημα. Πάμε να τον ακούσουμε. Ως πρόεδρος και το διοικητικό μου συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ ακολουθεί το δικό του σχεδιασμό και βεβαίως εμείς έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε σωστές αποφάσεις μέσα από μελέτες. Ξεκινάμε λοιπόν με την αναβάθμιση του ΓΡΑΙ στο Τεμπλόνι, διότι σήμερα δυστυχώς η λειτουργία δεν είναι αυτή την οποία περιμένουμε. Χρειάζεται μηχανολογικός εξοπλισμός να αναβαθμιστεί. Χρειάζεται να υπάρχουν 2 βάρδιες λειτουργίας. Ήδη στο Τεμπλόνι μπορούν να μεταφέρουμε 10.000 τόνους στο ΓΔΑΗ. Εμείς σήμερα είμαστε στους 5.000. Στόχος λοιπόν είναι να βελτιωθούμε και οι δήμαρχοι με την σωστή ανακύκλωση και αποκομιδή και βεβαίως το εργοστάσιο να μπορεί να δεχθεί αυτή τη διαχείριση και τους νέους στόχους στους οποίους θα βάλουν οι δημοτικές αρχές. Από την άλλη πλευρά, παράλληλα, όπως ξέρετε, τα οργανικά είναι μια μεγάλη πηγή, γιατί έχουν μεγάλο φορτίο και μεγάλο κόστος η μεταφορά τους. Στη Φύση, άκουσαμε, θα σας τα πούνε οι κύριοι δήμαρχοι, το ακριβές κοστολόγιο. Προχωράμε και σε μια μονάδα ΜΕΒΑ, η οποία θα μπορέσει τα οργανικά σε μια καλή συνεργασία με τα εστιατόρια, με τους επαγγελματίες και κυρίως με τα ξενοδοχεία, αλλά και με τα νοικοκυριά, να μπορέσουμε να
μειώσουμε τη μεταφορά άτων για να μειωθεί το κόστος λειτουργία. Αυτό που δεσμεύτηκα και εγώ ως φορέας είναι μετά από τη μελέτη την οποία θα έχουμε τις επόμενες μέρες έτοιμη, η επόμενη χρονιά θα είναι μια χρονιά μεγάλου εξοπλισμού για την ανακύκλωση, θα στηριχτούν οι επιχειρήσεις, θα στηριχτούν οι δήμοι στον εξοπλισμό αυτό και βεβαίως ξεχωριστά στήριξη και σε κάθε νοικοκυριό. Στα πάντα θα υπάρχει μετρημένο αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το βηματισμό στη διαχείριση των απορριμμάτων, ο οποίος έχει φέρει, όπως είπα και πρωτήτερα, με επιπόλαιες προσεγγίσεις και με αλλαγές σχεδιασμού χωρίς στόχο και απάντηση για την επόμενη μέρα, σήμερα να έχουν ένα κόστος των 15 εκατομμυρίων και να δουλειάζουν τα ταμεία τους. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν ως φορέας, γνωρίζοντας και εγώ την αγωνία τους, γιατί έχω περάσει από αυτές τις θέσεις ευθύνης. Πρέπει να απαντήσουμε με συνεργασία και χωρίς κανένα ανταγωνισμό. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλα τα βήματα είναι πάντοτε στο κλίμα των ομόφωνων αποφάσεων. Πάμε τώρα και στην Δημοτική Επιχειρήση Ίδρευσης μετά την εξαγγελία από την κυβέρνηση ότι συνενώνονται πάλι οι ΔΕΙΑ. Και ξέρεις, από τη μία εμείς λέμε ότι θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να διάσπει, να γίνει διάσπαση μεταξύ Νότου και της Κερκύρας. Από την άλλη έρχεται η κυβέρνηση και λέει ανανομώ μία ΔΕΙΑ. Παξί, Κέρκυρα, Διαπόντια. Μία ΔΕΙΑ. Αυτό το λέγαμε εδώ και αρκετό καιρό. Δυστυχώς ο κ. Μαχημάρης το προχώρησε. Πολύ καλά έκανε. Αλλά θα επανέλθει. Και εκεί δεν έχει. Ο κ. Μαχημάρης άστραψε και βρόντιξε, πρέπει να σου πω. Έτσι ότι δεν θα μας κάνουν και κουμάντο από το κολονάκι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τον έχουμε μία δήλωση. Για να τον ακούσουμε. Αν θέλει, πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει η πολιτεία τι θέλει. Εμείς θέλουμε νερό να δώσουμε στον κόσμο και φθηνό νερό. Αυτό το λύνει η πολιτεία. 30 χρόνια η πολιτεία έχει δεσμευτεί με όλες τις κυβερνήσεις, με όλους τους υπουργούς, ότι θα κάνει το φράγμα ή θα βρει άλλη λύση. Εμείς ναι, είπαμε και μιλάμε με τον κύριο Πρωθυπουργό, ότι εφόσον το φράγμα και να γίνει αύριο το πρωί είναι υποδιέστερο τον αναγκό της Κέρκυρας, να πάμε σε άλλες λύσεις. Γι' αυτό προτείναμε και Καναμά και Σαγιάδα ή Αιθιόπια και άλλα Αλβανία. Αφού λοιπόν δεν φτάνουν αυτά τα νερά. Έτσι από κάποιοι που βγαίνουν και μιλάνε και του λένε σε εσάς και κάποιοι υπουργοί, τους θυμάμαι ιδιαίτερα, και κάποιοι υφυπουργοί και κάποιοι βουλευτές να ξεκαθαρίσουν. Με το 4 εκατομμύρια κυβικά νερό θα λύσουμε το πρόβλημα αν θα γίνουν άλλα τα πράγματα. Αφού το με 30 εκατομμύρια κυβικά νερό. Θα πάρουμε 4 και έχουμε και άλλα 10, πρέπει να 15 εκατομμύρια κυβικά νερό. Φτάσια για να πάρουν από το νησάκι με τον Παντροκάθωρα και με το Αγίου νερό. Ούτε ξέρουν τι σημαίνει ύπεθρος, τι σημαίνει Ελλάδα. Μόνο το κολονάκι ξέρουν ότι αδικούν. Ακριβώς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα και την προσπάθεια που κάνουμε μέχρι τώρα, μέχρι σε 5 μήνες λειτουργίας, να προσπαθούμε να δώσουμε εγγύηδες στον πολίτη και υπηρεσία, καλό νερό, πρόσθετο νερό, με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων μας και το θέμα αν βρούμε και άλλα νερά. Ώσπου να έρθει ο νόμος και τελειώσει, πολλά έχουν πει. Θα έχουν γίνει και θα τα κάνουν. Εμείς θέλουμε νερό. Είπε στον Πρωθυπουργό, εδώ ήταν ο κ. Πρωθυπουργό, είπε στον κ. Πρωθυπουργέ, δώστε μας νερό. Βρέστε τι λύσεις. Αν δεν σα αρέσουν τα πράγματα, τα πράγματα γίνονται. Ή το γαλάζιο μάτι, ή ο καλαμάτι, ή η σαγιάδα, θα σπανίσει. Η Κέρκυρα θέλει νερό. Τα απαιτούμε ω δυτική πολιτική. Ακούσαμε τον κύριο Μαχημάρη. Τελείωσε η ιστορία. Μία ΔΕΙΑ, ανανομώ κύριε Μαχημάρη. Πάρτε λίγο το, για να το χωνέψετε. Λίγο θέλει η σόδα. Δεν το λέω εγώ ειρωνικά, α πούμε. Ξέρω ότι τον αγαπάω, τον αγαπάω και τον σέβομαι. Και τον σέβομαι. Κυρίως το ψεύομαι. Αλλά έτσι. Έχει χιούμορ ο κύριος Μαχημάρης. Έχει χιούμορ, καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω η κυβέρνηση να πει εδώ στην Κέρκυρα να κάνει το χατήρι του Μαχημάρη. Ξεχάστε το. Έτσι. Λοιπόν, να περάσουμε και στην κυρία Ιδρέου. Να πάμε και στην κυρία Ιδρέου, η οποία πήγε στη Θεσσαλονίκη βέβαια, γιατί είχε πέρα θέλει να συζητήσει διάφορα με την κεντρική, την ΚΕΔΕ για νομοσχέδια κλπ. Για την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλει να παίζει ρόλο. Γι' αυτό πήρε, πήγε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έδωσε κάποιες φωτογραφίες στη δημοσιότητα για όγκους σκοπιδιών. Εμείς τις είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι την διαψεύδει η Δημοτική Αρχή. Και ο Δήμαρχος και ο κύριος Νεράτζης. Επανήλθε ο κύριος Νεράτζης με τις φωτογραφίες οι οποίες επανέφερε η κυρία Ιδρέου στο διαδίκτυο και για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Νεράτζης. Καταρχήν
σε αυτή την ανάρτηση που έγινε τώρα τελευταία έχουμε απαντήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι φωτογραφίες αυτές, ειδικά στο ένα σημείο στις κολόνες που λέμε που δείχνει συσσόρευση απορριμμάτων, είναι παλιές, έχουν απομακρυνθεί, είχαν δημιουργηθεί για συγκεκριμένους λόγους που τους εξηγήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν απομακρυνθεί. Τώρα, για το σκοπευτήριο, από τα ογκώδη που είναι εκεί, είναι μια παλιά πληγή και προσπαθούμε να την βελτιώσουμε. Είναι πάρα πολλά τα ογκώδη που μαζεύουμε και συνέχεια βελτιώνεται. Τον ακούσαμε, επιμένει ο κ. Νεράση, στην τοποθέτησή του και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ περιμένω, ακόμα θα περιμένω, να κάνει επικοδομητική αντιπολίτευση η κυρία Ιδρεύα. Αυτό χρειαζόμαστε. Να ξεχάσει λίγο την καρέκλα της Δημάρχου, γιατί αυτό θυμάται και θυμώνει και κάνει λάθη. Και να κοιτάξει να κάνει επικοδομητική αντιπολίτευση, γιατί χρειάζεται ο τόπος. Τη χρειάζεται. Να πάμε και στο χτηματολόγιο. Πάμε, Διονύση. Χτηματολόγιο. Πρέπει να το καταλάβουν εκεί και ο κ. Κυρανάκης, ο υπουργός, να το καταλάβει. Υπάρχει θέμα στα Ιόνια νησιά. Η Λευκάδα διαμαρτύρεται. Η Κέρκυρα διαμαρτύρονται. Θα μου πεις, διαμαρτύρεται ο Γιάννης ο Κοντός. Μάλιστα. Και το επιμελητήριο διαμαρτύρεται. Όλοι διαμαρτύρονται. Εγώ περιμένω τον κύριο Γκίκα σε αυτό το tour που κάνει σε όλους τους νομούς της Ελλάδος να ασχοληθεί για αυτό το θέμα, να το πάρει πάνω του και να ζητήσει παράταση 6 μήνες. Ο κύριος Γκίκας πρέπει να ζητήσει παράταση 6 μήνες για να γλιτώσουμε. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο κύριος Γκίκας, που είναι υφυπουργός τώρα, λίγο, ας κόψει να πει κάτι, ότι θα αφιερώσω χρόνο για να γίνει αυτό. Να πείσει τον κύριο Κυρανάκη ότι δεν γίνεται. Πάμε για παράταση. Τέλος. Θα ακούσουμε τον Γιάννη τον Κοντό, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. Μπράβο του, μπράβο του. Εγώ οφείλω να το πω δημόσια. Καθαρή φωνή. Διεκδική. Θα τον ακούσουμε. Τα παράπονα του κόσμου είναι λογικά. Ως Δικηγορικός Σύλλογος έχουμε ενεργήσει, ήδη το γνωρίζετε. Θα κάνουμε και μία σειρά επαφών με τους βουλευτές Κέρκυρας για να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Υπάρχουν δύο ζητήματα, το έχω ξαναπεί. Το ένα είναι του λειτουργούντος θυματολογίου που αφορά τις θυματολογικές διορθώσεις και λύγει και αυτό 30 του μήνα. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα περάσουν όλα τα κίνητα αυτά στο ελληνικό δημόσιο. Ερωτηματικό, τι να τα κάνει. Φτάνουμε δηλαδή σε ένα άτοπο, σε ένα λαβύρινθο. Σκέφτονται, από ό,τι πληροφορούμαστε, να περάσουν άμεσα μία διάταξη περιμαχητού τεκμηρίου. Δηλαδή και μετά την προθεσμία αυτή, κάποιος να μπορεί μαχητά να εγείρει μία αγωγή που έχει λανθασμένα αποτυπωμένο το ακίνητό του ως αγνώστου ιδιοκτήτη, για παράδειγμα, και να μπορέσει να διεκδικήσει το ακίνητο αυτό ως δική του ιδιοκτησία έναντι του ελληνικού δημοσίου. Θετικό. Χρειάζεται όμως και μία αναπνοή χρονική, χρειάζεται μία παράταση. Πρέπει η κυβέρνηση να ξεκολλήσει λίγο από αυτή την αιμονή. Δεύτερο θέμα, χρηματογράφηση, ακόμη πιο σοβαρό. Δηλαδή, χρηματογράφηση που διενεργείται σήμερα. Η Κέρκυρα δικήθηκε, το έχουμε πει επανειλημμένως, διότι μπήκε τελευταία μέσα στο 2024 να κάνει χρηματογράφηση και δυστυχώς όλο αυτό πρέπει να τελειώσει μέσα στο 2024, πράγμα διανόητο. Το ποσοστό που έχει διενεργηθεί μέχρι τώρα είναι κάτω του 20%. Τι έργο θα είναι αυτό το οποίο θα παραδοθεί? Το έχουμε πει επανειλημμένως, δεν πρέπει να νομοθετούμε με βάση το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να νομοθετούμε με βάση τη λογική και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι όλα τα κονδύλια και το Ταμείο Ανάκαμψης και το τι περιμένουμε. Να παραδοθεί ένα σωστό έργο. Εάν δεν παραδοθεί σωστό έργο, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό πασχίζουμε και εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος, γι' αυτό τα επισημαίνουμε, γι' αυτό επιμένουμε. Και αφού ακούσαμε όμως τον κύριο Γιάννη Κοντό, να σου πω ότι έγινε σήμερα και μία σύσκεψη στην περιφέρεια. Την προκάλεσε ο Περιφερειάρχης με το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, για να δει και ο ίδιος τι ακριβώς γίνεται. Είναι και μηχανικός ο κ. Τρεπεκλής. Καταλαβαίνεις ότι ζουν όλοι οι μηχανικοί το ίδιο πρόβλημα. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε για το χρηματολόγιο. Σήμερα έχω τη χαρά να δεχτώ στο γραφείο και στην έδρα της Περιφέρειας τον νέο πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, καθώς και τον κύριο Αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Θέλαμε να συζητήσουμε το σοβαρό θέμα που δυστυχώς δεν είχαμε τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι το καλοκαίρι να γίνει αυτή η διαβούλευση που αφορά το χωροταξικό του τουρισμού.
ο επιστημονικός κόσμος και ιδιαίτερα οι μηχανικοί πρέπει να έχουν την άποψή τους, την οποία και εμείς οι πολιτικοί πρέπει να την ενσωματώσουμε στο δικό μας σχεδιασμό. Με τον κύριο Πρόεδρο συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε συχνές συναντήσεις για τη στρατηγική της Κέρκυρας, μια και είμαστε στην έδρα της περιφέρειας, και βεβαίως για όλη την περιφέρεια και με τους άλλους συλλόγους στα υπόλοιπα νησιά μας, και βεβαίως με τα τεχνικά, πέρα από το τεχνικό επιμελητήριο, το εμπορικό επιμελητήριο και τους φορείς του τουρισμού. Και ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης, με τους οποίους και αυτούς οργανώσαμε ένα διάλογο το τελευταίο διάστημα, έτσι ώστε το Σάββατο που έχουμε το Συμβούλιο να καταθέσουμε το σχεδιασμό. Έχω ζητήσει παράλληλα να δοθεί μια παράταση από την Υπουργό για τη διαβούλευση, γιατί καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι είναι δύσκολο περίοδο για να συναντηθούν οι φορείς. Όλοι είναι στους εργασιακούς τους χώρους, έχουν τις υποχρεώσεις, και αυτό κάνει δύσκολο την προσέγγιση στη διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση, κάναμε το καλύτερο δυνατό αυτό το διάστημα και περιμέναμε και τη σημερινή σας συνάντηση να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για να χτίσουμε την εισήγησή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να περάσουμε και σε ένα θέμα πολύ ωραίο. Σήμερα είχαμε ένα καλό συναδελφό μας εδώ πέρα, Κερκυραίο, που θα μου το θυμηθείς, θα πάει πολύ ψηλά. Είναι ο Πέτρος ο Κασφίκης, ανταποκριτής του Μέγκα στην Ουάσιγκτον. Έτσι. Τον κάλεσε λοιπόν ο Περιφερειάρχης να τον δει. Έμαθε ότι ήταν εδώ και θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης, αλλά και ο καλός συναδελφός μας, ο Πέτρος Κασφίκης. Στην Κέρκυρα, στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Κασφίκη, γνωστό δημοσιογράφο, πραγματικά μας κάνετε υπερήφανους, διότι παρακολουθώντας την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει επιρροή και για ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, βλέπω ότι είσαστε ένας πολύ καλός πρέσβης δικός μας Κερκυραίος στην Ουάσιγκτον, και αυτό που θα ήθελα με την ευκαιρία της παρουσίας σας να σας κοινοποιήσω, τις 25 Ιανουαρίου εμείς ως Περιφέρεια θα οργανώσουμε έκθεση στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, και βεβαίως θα καλέσουμε την Ομογένεια να είναι δίπλα μας για να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια στη νέα τουριστική αγορά, γιατί διεκδικούμε ένα καλύτερο πορτοφόλι οικονομικό κατά τις διακοπές όσοι μας επισκέπτονται, τουριστικό εισόδημα, για να βελτιώσουμε το τουριστικό μας εισόδημα, διότι ως αριθμητικά, όπως γνωρίζετε, έχουμε πραγματικά φτάσει στο ταβάνι. Θα ήθελα τη συμπαράσταση και τη δικιά σας να κοινοποιηθεί και στην Ομογένεια ότι είμαστε εκεί και να δουλέψουμε για το καλό της Κέρκυρας, των Ιωνίων Νήσων, της Ακίνθου, Κεφαλονιάς, Λευκάδας. Αξιοποιώντας τον πλούτο που έχουν οι δικοί μας, εννοώ τον πνευματικό, τον επιστημονικό και το οικονομικό τους κύρος, έτσι ώστε μαζί να διαμορφώσουμε μια ποιοτική τουριστική προβολή σε αυτή τη μεγάλη αγορά που έχει να μας φέρει καλά αποτελέσματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να την οργανώσει κανείς από μακριά. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και ιδιαίτερη τιμή ως Κερκυραίος να έρχομαι πίσω στην Κέρκυρα. Θα ήθελα να πω ότι η Κέρκυρα πραγματικά είναι ένα νησί που έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και από τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και με την Ομογένεια, μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει. Οπότε, εμείς από τη δικιά μας πλευρά, ως Κερκυραίοι που ζούμε, εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε στις ΗΠΑ, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ως επαγγελματίες της επικοινωνίας να βοηθήσουμε στη προβολή και σε αυτή τη νέα φιλόδοξη προσπάθεια που ξεκινάτε. Με αυτό το ρεπορτάζ. Είναι εξαιρετικός ο Πέτρος. Είναι Κερκυραίος. Έτσι. Κερκυραίος, και είναι τιμή μας για μας που είναι το κεντρικό πρόσωπο ενός μεγάλου ιδιοσιογραφικού οργανισμού όπως είναι το Μέγκα, Βήμα κλπ. Κλπ. Να είναι ανταποκριτής εκεί στην ανταποκριτής από την Ουάσιγκτον. Να μου το θυμηθείς. Μια μέρα θα ανεβεί πολύ ψηλά. Έχει τα προσόντα. Έχει τα φόρμα. Ένα παιδί χαμηλών τόνων, πολύ σωστό στη δουλειά σεμνός, του. Σεμνός. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, Διονύση, δεν έχεις άλλο χρόνο. Έχεις πολλά θέματα και μετά. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να δούμε χορηγό και επιστρέφουμε. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας
www.joyscruises.gr. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Κατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το πολυκατάστημα Well μας προσφέρει όλα τα καλοκαιρινά είδη σε απίστευτες τιμές. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Μαγιό, παιχνίδια, πετσέτες, παπούτσια, παντόφλες και όλα τα αξεσουάρ για την θάλασσα και για το καλοκαίρι θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Well. Σε προσφορά και τα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Ταβέρνα Γαλήνη στον Άγιο Στέφανο Σινιών. Στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου, η Ταβέρνα Γαλήνη σας προσκαλεί να νιώσετε το αεράκι του Ιωνίου και να απολαύσετε την καλύτερη ποικιλία από μεσογειακές γεύσεις και φρέσκο ψάρι, συνοδευόμενη από ειδική λίστα κρασιών από Έλληνες παραγωγούς και όχι μόνο. Μοναδικές στιγμές λαχταριστών γεύσεων σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Λευκύμης, στη Διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkyrastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932, σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποιητούς. Εστιατόριο Rex. Για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Corfu Sandals. Μεγάλη ποικιλία σε χειροποίητα σανδάλια, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά, από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας για κάθε στυλ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα πιο ξεκούραστα και μοδάτα ανατομικά σανδάλια της ελληνικής εταιρείας Fantasy Sandals. Νιώστε την γη κάτω από τα πόδια σας με ένα σανδάλι από το Corfu Sandals. Τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Αχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Στο κέντρο της πόλης, το παραδοσιακό κατάστημα Παυλογιάννης σας προσφέρει όλα τα είδη συσκευασίας για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Στο μοντέρνο χώρο μας,
θα βρείτε όλα τα είδη συσκευασίας που χρειάζεται ένα εμπορικό ή τουριστικό κατάστημα, όπως σακούλες, χάρτινες και πλαστικές, χαρτιά σε πολλά σχέδια και χρώματα και με κερκυραϊκά θέματα. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, κουτιά χρυσοχοΐας, πουγκιά, ετικέτες αυτοκόλλητες και κρεμαστές, ρολό πλαστικό και χάρτινο και κορδέλες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. Παυλογιάννης, χαμηλές τιμές. Και βέβαια, σε εμάς θα βρείτε όλα τα είδη χαρτοπολίου. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, το δικό σας παραδοσιακό κατάστημα. Η Σοφία τελείωσε το λύκειο και αποφάσισε να σπουδάσει Web Designer Developer στη ΣΑΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Με 30 ΣΑΕΚ και 41 ειδικότητες εχμής και εσύ θα βρεις αυτό που θέλεις. ΣΑΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι σχολές της ΔΥΠΑ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ελλάδα 2.0 και του ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπαρμπεκιού και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ιντερσπορτ. Ηλεκτρονέ. Να σου πω, μου είπαν πως υπάρχουν δωρεάν σχολές στις οποίες παίρνεις την ειδικότητα που θες και κάνεις πρακτική από την αρχή, στην οποία πληρώνεις κιόλας. Τι κάνω? ΕΠΑΣ. ΕΠΑΣ Μαθητείες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Μάθετε περισσότερα στο schools.dipa.gov.gr. Οι σχολές της ΔΥΠΑ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ελλάδα 2.0 και του ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. Λόγος αντιλόγος, ενότητα δεύτερη, επιστρέψαμε εδώ, Διονύση. Τα θέματα μας πολλά και στην πρώτη και αποκαλύψεις και τώρα, όμως αρκετά θέματα. Και θα περάσουμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καταλυμάτων, τον κύριο Περικλή Κατσαρό. Έχω πει πάντα ότι έχει καθαρή φωνή, κρυστάλλινη φωνή και δεν φοβάται, ο Περικλής ο Κατσαρός, για την κατάσταση στον τουρισμό και μετά τη μελέτη αυτή που του ΣΕΤΕ που έχει γίνει και τα αποτελέσματα. Για να τον ακούσουμε. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά τα οποία έχω πει μέχρι τώρα δικαιώνομαι. Βλέπετε ότι από τη μία μεριά υπάρχει αύξηση και από την άλλη μεριά με τη μελέτη του Ινσέτε δείχνει ότι η Κέρκυρα δεν είναι σε εκείνα τα ποσοστά τα οποία θα έπρεπε να είναι βάσει των αφήξεων στο αεροδρόμιο. Θα πρέπει λοιπόν και να το πάρουμε χαμπάρι και είδηση ότι δεν μετριέται ποτέ η άφηξη του αεροδρομίου με την παραμονή του κόσμου στην Κέρκυρα. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το δούμε από άλλες πηγές, όπως είναι αυτή η δημοσιοποίηση της μελέτης, η μελέτη που εισέται είναι πάντα και βγαίνει τέτοια εποχή, πληρώνοντας, έχουν πλήρη γνώση και στοιχεία και από εμάς,
διότι είμαστε μέλη του ΣΕΤΕ, αλλά και από, από τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι πάλι για αυτά μέλη του ΣΕΤΕ. Άρα λοιπόν, θα πούμε ότι η σεζόν, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, βαίνει προς το τέλος. Ιούλιο και Αύγουστο ήταν πολλές πληρότητες. Η τουριστική σεζόν όμως ξεκινάει από το Μάιο μήνα μέχρι και τέλος του Οκτώβρη. Ταμείο θα κάνουμε και θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες στο τέλος της τουριστικής σεζόν. Ωραία, ακούσαμε για τον κύριο Χρήτη. Είναι του INSETE η μελέτη. Είναι πολύ σημαντική. Έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για τα Airbnb και όχι μόνο. Την παρουσιάσαμε κι εμείς. Και να πούμε απλά ότι σήμερα δόθηκαν και τα στοιχεία της Fraport σε δημοσιότητα. 7% η αύξηση στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας για τον μήνα Αύγουστο. Θα τα παρουσιάσουμε σίγουρα αναλυτικά και την Κυριακή. Και θα έχουμε και παραπάνω έτσι λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε και στην αγορά της Κέρκυρας. Πώς αντιδρά, πώς αντιδρούν οι επαγγελματίες, έτσι. Πώς βέβαια. Πάμε. Είχαμε πράγματι πολύ κόσμο, αλλά οικονομικά και ταμιακά αποδείχθηκε ότι δεν είναι αυτά τα οποία φαίνονται. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι παντού, σε όλη την Ευρώπη, και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και κόσμος ο οποίος ήταν εκτός Ευρώπης, και τελικά το φαινόμενο φαίνεται να είναι παγκόσμιο. Συνήθως είχαμε κατανάλωση σε προϊόντα τα οποία ήταν πιο οικονομικά. Ό,τι είχε κάποιο κόστος όπου και ποιοτικά είναι και ανώτερο, δυσκολευόντουσαν. Ζητάγανε εκπτώσεις και εν ολίγης θεωρούν ότι θα έπρεπε να τα πάρουν σε τιμές οι οποίες δεν είναι εφικτές πλέον. Θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό θα συνεχιστεί. Και όσο υπάρχει αυτή η κρίση γενικά στον πλανήτη, το αντίκτυπο θα είναι οικονομικό. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι της ίσπραξης, διότι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο νησί, κατανάλωσε ρεύμα, νερό και άφησε σκουπίδια. Όλα αυτά θα τα πληρώσουμε εμείς στο τέλος. Άρα και ταμιακά δεν είμαστε εκεί που είναι και σαν έξοδα. Στο τέλος θα πληρώσουμε πολλά περισσότερα. Άρα, εμείς αποφασίζουμε τι θέλουμε για το μέλλον. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ή θα πρέπει να αναβαθμιστούμε σαν νησί για να μπορέσουμε να έχουμε απαιτήσεις από τον πελάτη, αλλά και ο πελάτης θα έχει απαιτήσεις από εμάς. Δεν μπορείς να είσαι σε μια πόλη, να ζητήσεις κάποιον ο οποίος οικονομικά αντέχει για κάτι πιο ακριβό και να μην του έχεις πάρκινγκ, να μην του έχεις τουαλέτες, να μην του έχεις καθαριότητα και να μην του έχεις εύκολη πρόσβαση στην πόλη. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο. Ακούσαμε λοιπόν και αυτό. Είναι αυτό που λες, Διονύση. Πολλοίς κόσμος, όχι το ταμείο καλά. Αυτό. Έτσι. Πάμε και στην κακοκαιρία. Έχουμε τον Δημοτικό Συμβούλιο της Νότιας Κέρκυρας, τον κύριο Πελάη, και πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, που δηλώνει ότι είναι ανέτοι, ήταν ανέτοιμη η Δημοτική Αρχή όσον αφορά τις πλημμύρες, τα μπαστάτικα και γενικά τα προβλήματα που υπήρξαν στο Νότο. Να τον ακούσουμε. Η λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας έχει καταθέσει έγκαιρα, πολύ έγκαιρα, ολοκληρωμένες προτάσεις μέσα και από ερωτήσεις τις οποίες έχει απευθύνει προς τη Δημοτική Αρχή για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την πολιτική προστασία. Έχουμε ολοκληρωμένη ερώτηση από το Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος, και για την αντιπλημμυρική και για την αντισεισμική και για την αντιπυρική προστασία και τη λήψη μέτρων. Προσφάτως ξανά επαναφέραμε το ζήτημα, όμως δυστυχώς όπως δεν παίρνουμε απαντήσεις στα δημοτικά συμβούλια, έτσι δεν υπάρχουν και λύσεις στην πραγματικότητα. Τώρα μια ώρας βροχή να πλημμυρίζει και να κινδυνεύει κόσμος και επιχειρήσεις και τα λοιπά, είναι απαράδεκτο και αν κανείς να το σκεφτεί. Και ας αρχίσουν πάλι τα περικλιματικής αλλαγής και βάση περιπτώσει, εντάξει θα βρέξει, χειμώνας είναι, θα βρέξει και θα έχουμε και ακραία καιρικά φαινόμενα. Το θέμα είναι τι κάνουνε. Θα τις ανοίξουν τις σούδες, θα ανοίξουν τους τράφους και τα ριακιά, θα ξεβουλώσουν τα φρεάτια ή θα τα αφήνουν έτσι και θα τα ρίχνουν όλα στην κλιματική κρίση. Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας έχει δύο πουλντόζες και κάθονται εκεί. Μια παλιά και μια καινούρια χωρίς πινακίδες και κάθονται εκεί στον όρφο εκεί των οχημάτων,
στο περιβόλι, στην άκρη και δεν χρησιμοποιούνται. Αυτές οι δύο μπορντόζες θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα στην κυριολεξία σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιπλημμυρική προστασία και έργα πρόληψης πλημμυρών κτλ. Όμως δυστυχώς και εκεί παραλυσία, καινούριο μηχάνημα. Οδηγοί χειριστές στο Δήμο υπάρχουν. Υπάρχουν που μπορούν να αξιοποιηθούν. Λοιπόν, γιατί? Γιατί? Πότε επιτέλους? Βεβαίως ο Δήμος έχει και εργολαβίες με ιδιώτες που έχουν τέτοιου είδους μηχανήματα. Μήπως γι' αυτό δεν μπαίνουν σε λειτουργία τα δημοτικά μηχανήματα και θα μείνουν εκεί να σαπίζουν, να σαπίζει η περιουσία των δημοτών που την έχει χιλιοπληρώσει και την ίδια ώρα να πληρώνει και τους ιδιώτες εργολάβους? Είναι ερωτήματα όπου περιμένουν απάντηση, που δυστυχώς απάντηση δεν υπάρχει, και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εάν δεν πιέσει αποφασιστικά, αυτή η τακτική, γιατί περί τακτικής πρόκειται, θα συνεχίζει και θα δημιουργεί προβλήματα και θα έρχεται συνεχώς ο κόσμος μπροστά σε κίνδυνο. Κίνδυνο γιατί δεν έχει νερό, κίνδυνο γιατί οι δρόμοι είναι διαλυμένοι, κίνδυνο με την πλημμύρα, κίνδυνο με τη φωτιά, κίνδυνο με όλα τα φαινόμενα. Η ζωή μας σε ένα κίνδυνο από ανθρώπους οι οποίοι διοικούν και δεν έχουν την αίσθηση της πραγματικότητας και δεν έχουν την αίσθηση των αναγκών που έχει ο κόσμος. Και στις απάτες, 38.000 ευρώ έχασε μια κυρία. Ρε Ιωνίση, θα λέμε και το ξαναλέμε. Δεν γίνονται, δεν γίνονται, δεν γίνονται. Λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Κοίταξε τον που χτυπάνε. Και οι δύο περιπτώσεις που έγιναν ήταν 95 χρονών οι άνθρωποι. Μεγάλη ηλικία, τρόμαξαν και μάλιστα πήραν και σπίτι τους οι αθεοφοβοί να πάρουν τα χρήματα. Βέβαια. Έτσι είπαν ότι τα παιδιά τους έχουν τρακάρει και είναι τιμοθάνατα. Να ακούσουμε τον κύριο Προδρόμου τι μας λέει για αυτές τις απάτες. Ιδιαίτερα επιφυλακτική. Πολλό δε μάλλον όταν έχουν προηγηθεί τέτοια περιστατικά, τα οποία δυστυχώς επαναλαμβάνονται, που σημαίνει ότι προηγουμένως δεν έχουμε δώσει βαρύτητα, δεν έχουμε δώσει σημασία σε αυτά που συμβαίνουν. Δεν ενδιαφερόμαστε, ή μάλλον τα ακούμε, δεχομένως τα βλέπουμε, αλλά τα ξεχνούμε. Γενικότερα, επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι και να σταθούμε στο στοιχείο των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα ηλικιωμένα άτομα. Θεωρώ ότι ο καθένας μας στο περιβάλλον του θα πρέπει να προσεγγίσει τα ηλικιωμένα άτομα, να ενημερώνουμε για αυτά τα πράγματα και τα περιστατικά, και να μην, γιατί εδώ κρύβεται και ένα στοιχείο απομόνωσης και μη ενημέρωσης, θα έλεγα, σε όλα τα επίπεδα, και από το οικογενειακό περιβάλλον και από το ευρύτερο θεσμικό και κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή και οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι τοπικές κοινωνίες για να ενημερώσουν, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αυτό που κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή δηλαδή, που ενημερώνετε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τακτικά δηλαδή, να ενημερώνουμε και να δίνουμε χρήσιμες συμβουλές. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες όπως αυτές που περιγράψατε, έχουμε σε θέματα διαδικτυακών αγορών, μετακινήσεων ποσών σε τραπεζικές συναλλαγές και κυρίως από άτομα που δεν είναι πολύ εξοικειωμένα με αυτές τις διαδικασίες. Δεν δίνουμε τους κωδικούς, υπενθυμίζουμε αυτό που πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε αναλυτικές οδηγίες. Δεν δίνουμε τους κωδικούς πρόσβασης, αλλά φροντίζουμε να αλλάζουμε τους κωδικούς πρόσβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάτι που μας το θυμίζει η Τράπεζα, αλλά δεν το κάνουμε πολλές φορές. Γενικότερα, θα πρέπει να ακολουθούμε καλές πρακτικές. Να περάσουμε και στον συνεργάτη μας, τον κύριο Σπύρο Κροκίδη. Να μας πει για τα οικονομικά σε σχέση με την έκθεση. Είναι καλό να τον ακούσουμε. Ύστερα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, διαπιστώνουμε ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε αυξήσεις, μειώσεις και διορθώσεις. Οι αυξήσεις έχουν να κάνουν με τους μισθούς και τις συντάξεις, οι μειώσεις με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και οι διορθώσεις είναι πληθυσμιακές διορθώσεις του τεκμαρτού τρόπου προσδιορισμού της φορολογίας, του φορολογητέου εισοδήματος,
των ελευθέρων επαγγελματιών, ατομικών επαγγελματιών. Για να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα ζητήματα αυτά. Όσον αφορά την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, για εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι συνεχίζουν και έχουν προσωπική διαφορά και μιλάω για τους συνταξιούχους, θα δοθεί μέχρι τέλος του έτους μια υποστήριξη περίπου 200 ευρώ. Αυτό το τονίζω υπό την έννοια ότι αυτά τα χρήματα θα πέσουν στην αγορά και θα ενισχύσουν, με λίγα λόγια, τον τζίρο. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι μειώνονται οι ασφαλιστικές φορές κατά 1%. Αυτό θα ανακουφίσει την αγορά, θα δώσει πνοή στην αγορά, θα ανακουφίσει τους εργαζόμενους, γιατί και αυτοί μέσα από αυτή την μείωση θα εξασφαλίσουν μια μικρή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, και βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα δημιουργηθούν συνθήκες κινητικότητας της αγοράς. Η ενίσχυση, το μπόνους όπως τα λέγαμε, προς τα σώματα ασφαλείας, τους ενόπλους και ενστόλους συμπολίτες μας, καθώς επίσης και τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, και αυτά θα δράσουν υπέρ της κινητικότητας της αγοράς. Όλα τα άλλα μέτρα, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την κοινωνική και δημογραφική κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να πάρει η πατρίδα μας, είναι θετικά μέτρα. Όπως για παράδειγμα είναι η περαιτέρω ενίσχυση των τριτέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολυτέκνων. Είναι επίσης το πρόγραμμα «Σπίτι μου», το οποίο πολύ διευρυμένο σε σχέση με την πρώτη φορά, υπερδιπλάσιο θα έλεγε κάποιος, θα διατεθεί σε ηλικιακές εκεί ομάδες, οι οποίες θα είναι μέχρι και 50 χρονών. Έναντι δηλαδή των 39 ετών που ίσχυε με την προηγούμενη διάταξη. Και όλα όσα με λίγα λόγια ανακοινώθηκαν, από την πλευρά της οικονομικής κοπιάς που τα εξετάζω και τα αναλύω, έχουν ενδιαφέρον. Θα δούμε πώς θα αποδώσουν και τι θα καταγραφεί ως απόδοση αυτών των μέτρων στο τέλος της χρονιάς, αλλά και βεβαίως μέχρι και την επόμενη χρονιά. Είναι σε σωστή κατεύθυνση τα μέτρα, και θα μου πει κάποιος, μπορούν να δοθούν και περισσότερα και σε μεγαλύτερη περίμετρο. Έχω την αίσθηση ότι υπήρξε μια λελογισμένη προσέγγιση, μια ισορροπία όπως τα λέγαμε, παροχών από τη μια μεριά και δημοσιονομικής ισορροπίας και σταθερότητας από την άλλη. Τον ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Σπυροκροκίδη, τον ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Ελλείψεις στα σχολεία. Εντάξει, άνοιξαν εχθές, αλλά είχαμε προβλήματα. Πάμε να δούμε τι μας λέει ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, των δασκάλων, ο κύριος Αντώνης Κουψάρης. Φέτος έχουμε πάρα πολλά τμήματα πληθωρικά. Έχουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε 1.000 περίπου συγχωνεύσεις τμήματων πανελλαδικά μέσα στο καλοκαίρι. Στην Κέρκυρα δεν έχουμε την άμεση συνένωση τμήματων. Έχουμε όμως σε πολλές περιπτώσεις και στα δημοτικά και στην νηπιαγωγεία την μεταφορά μαθητών σε όμορα σχολεία. Συμβάζονται παιδιά σε 25 τμήματα μαζί με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παιδιά διώχνονται από το σχολείο της γειτονιάς τους ή της περιοχής τους και οι γονείς είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται καθημερινά χιλιόμετρα μακριά. Έχουμε για ακόμα μια χρονιά την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης. Μοιράζονται σε 2 και 3 παιδιά, ενώ επίσης πολλά παιδιά έχουν μείνει χωρίς τη βοήθεια και τη στήριξη των εκπαιδευτικών της παράλληλης. Έχουμε την έλλειψη 7 σχολικών νοσηλευτών. Χρειαζόμαστε στην Κέρκυρα, στην πρωτοβάθμια, 13 σχολικούς νοσηλευτές. Έχουμε μόνο 6. Δυστυχώς δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, παρόλο που η νέα Περιφερειακή Αρχή ξεκίνησε έγκαιρα φέτος τη διαδικασία για τα σχολικά δρομολόγια. Ο διαγωνισμός σε πολλές περιπτώσεις βγήκε άγωνος ή οι ανάδοχοι δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έχουμε επίσης ελλείψεις στο προσωπικό καθαριότητας, καθώς η πολιτεία, το κεντρικό κράτος, δεν εξασφαλίζει την παρουσία προσωπικού καθαριότητας καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων από τις 8 έως τις 4 το μεσημέρι. Δυστυχώς, ιδιαίτερα οι Δήμοι Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας δεν μπορούν να μετατρέψουν τις 3 ώρες συμβάσεις εργασίας σε συμβάσεις πλήρους ωραρίου. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Αντώνη Κουψάρη.
Και πάμε και στον Νίκο Βραδί, τον αντιδήμαρχο. Για τις καθαρίστριες, εκεί τουλάχιστον η κατάσταση λειτουργήσε λίγο καλύτερα. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Μια διαδικασία η οποία κράτησε περίπου ένα μήνα. Είχαμε 150 αιτήσεις. Η υπηρεσία στην οποία προείσταμε, δηλαδή οι διοικητικές υπηρεσίες, εκτέλεσα με άριστο τρόπο την διαχείριση όλων αυτών των αιτήσεων. Έγινε, σκεφτείτε να φανταστείτε ότι μόνο μία ένσταση έγινε. Τούτο σημαίνει ότι οι υπηρεσίες λειτουργήσαν με άψογο τρόπο. Ήδη, από, όπως είπα και προχθές, από προχθές έχει ανεβεί στο, ο οριστικός πίνακας προσληπτέων, 78 μόνιμες με εξάωρη διάρκεια με εξάωρη ημερήσια απασχόληση. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Νίκο Βραδί. Να πάμε λίγο και στον κύριο Γιάννη Κοντό, γιατί τη Δευτέρα θα είναι κλειστά τα δικαστήρια λόγω της αποχής πανελλαδικής. Υπάρχει περίπτωση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, όπως μας λέει, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο. Πάμε να τον ακούσουμε. Δεν θέλω να είμαι άδικος, ο δικαστικός χάρτης περιέχει μέσα και κάποια θετικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Ο βασικός άξονας του νέου δικαστικού χάρτη είναι ότι καταργεί τα ειρηνοδικεία και συγχωνεύονται μέσα στα πρωτοδικεία, δηλαδή δημιουργεί έναν ενιαίο πρώτο βαθμό αστικής δικαιοδοσίας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Και αυτός είναι και ο λόγος όπου απέχουμε. Δύο είναι οι λόγοι που απέχουμε. Ο ένας λόγος που απέχουμε είναι το ότι η εφαρμογή του δικαστικού χάρτη έχει γίνει με μία παντελή έλλειψη προετοιμασίας. Δηλαδή, ερχόμαστε σε ένα σημείο να συζητάμε τώρα, ενώ ξεκινάει η εφαρμογή του δικαστικού χάρτη τη Δευτέρα, 16 του μήνα, να συζητάμε τώρα για την τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, που ενσωματώνει βέβαια αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και το δεύτερο ζήτημα, ότι δεν έχει δοθεί ένας οδικός χάρτης πώς θα λειτουργήσουν τα πρωτοδικεία τώρα, έχοντας συγχωνεύσει τα ειρηνοδικεία. Δηλαδή, ουσιαστικά κάθε πρωτοδικείο στη χώρα τι κάνει? Δράτη αυτοβούλος. Μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερος λόγος για τον οποίο προκηρύξαμε μία αποχή συμβολική αλλά και ουσιαστική για τη Δευτέρα 16 του μήνα, που μας έρχεται όχι στην Κέρκυρα, σε όλη την Ελλάδα, είναι αυτές οι άγαρμπες παρεμβάσεις του Αρείου Πάγου, στις οποίες έχουμε συνηθίσει τελευταία. Με αποκορύφωμα βέβαια αυτό που θυμόμαστε εδώ και ένα μήνα περίπου, στην υπόθεση Λύτρα, την παρέμβαση της Προέδρου του Αρείου Πάγου στη δουλειά της ανακρίτριας που επέβαλε περιοριστικούς όρους. Και βλέπετε τελικά τώρα με ψυχραιμία που καταλήγει η υπόθεση να προτείνεται να γίνει πλημέλημα. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα θέλουν πολύ προσοχή. Ο Άριος Πάγος θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα διδάσκει το πώς θα ενεργούμε θεσμικά. Δεν είναι δυνατόν οι παρεμβάσεις του να είναι αντιθεσμικές. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν και για όλη την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί, το δικηγορικό σώμα σε όλη την Ελλάδα έχει προκηρύξει μια καθολική αποχή για την πρώτη μέρα λειτουργίας του δικαστικού έτους, δηλαδή τη Δευτέρα 16 του μήνα, και το λέμε και στους πολίτες ώστε να το γνωρίζουν. Και ένα τελευταίο θέμα. Είδα σήμερα ότι έβγαλε μια ανακοίνωση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλίκος Αυλονίτης, σχετικά με την διαδικασία έκπτωσης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη. Λέει, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξέπεσε και λέει μια σειρά από επιχειρήματα που προκύπτουν από τα άρθρα του καταστατικού. Πρέπει να το πούμε τον κ. Αυλονίτη ότι είναι πολιτικός. Πολλές φορές σκέφτεται σαν δικηγόρος, έτσι. Διαφορετικά θα πρέπει να προσφύγει, αν σκέφτεται έτσι ότι δεν εξέπεσε ο πρόεδρος, ας πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι, να προσφύγει κατά της απόφασης του Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άριο Πάγο. Αυτό λέω. Είσαι παπάς, παπάς, ή ζευγάς, ζευγάς. Λοιπόν, Διονύση, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας και σήμερα. Την Κυριακή ξανά κοντά σας και όλα τα ρεπορτάζ στο corfotvnews.gr. Διονύση, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή Λόγος Αντίλογος ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Όλα μας τα ρεπορτάζ στο corfotvnews.gr. Ραντεβού την Κυριακή. Καλό βράδυ σε όλους.
Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Electronet. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932, σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποιητούς. Εστιατόριο Rex, για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Corpus Sandals. Μεγάλη ποικιλία σε χειροποίητα σανδάλια, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά, από δέρμα εξαιρετικής ποιότητας για κάθε στυλ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα πιο ξεκούραστα και μοδάτα ανατομικά σανδάλια της ελληνικής εταιρείας Fantasy Sandals. Νιώστε την γη κάτω από τα πόδια σας με ένα σανδάλι από το Corpus Sandals. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Κατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το πολυκατάστημα Well μας προσφέρει όλα τα καλοκαιρινά είδη σε απίστευτες τιμές. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Μαγιό, παιχνίδια, πετσέτες, παπούτσια, παντόφλες και όλα τα αξεσουάρ για την θάλασσα και για το καλοκαίρι θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Well. Σε προσφορά και τα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Ταβέρνα Γαλήνη στον Άγιο Στέφανο Σινιών. Στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου, η Ταβέρνα Γαλήνη σας προσκαλεί να νιώσετε το αεράκι του Ιωνίου και να απολαύσετε την καλύτερη ποικιλία από μεσογειακές γεύσεις και φρέσκο ψάρι, συνοδευόμενη από ειδική λίστα κρασιών από Έλληνες παραγωγούς και όχι μόνο. Μοναδικές στιγμές λαχταριστών γεύσεων σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στο περιφερειακό Λευκύμης, στη διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Η Σοφία τελείωσε το Λύκειο και αποφάσισε να σπουδάσει Web Designer Developer στη ΣΑΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Με 30 ΣΑΕΚ και 41 ειδικότητες εχμής και εσύ θα βρεις αυτό που θέλεις. ΣΑΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι σχολές της ΔΥΠΑ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ελλάδα 2.0 και του ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. Τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190.
Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιο και ψεσταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Στο κέντρο της πόλης, το παραδοσιακό κατάστημα Παυλογιάννης σας προσφέρει όλα τα είδη συσκευασίας για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Στο μοντέρνο χώρο μας θα βρείτε όλα τα είδη συσκευασίας που χρειάζεται ένα εμπορικό ή τουριστικό κατάστημα, όπως σακούλες, χάρτινες και πλαστικές, χαρτιά σε πολλά σχέδια και χρώματα και με κερκυραϊκά θέματα. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, κουτιά χρυσοχοΐας, πουγκιά, ετικέτες αυτοκόλλητες και κρεμαστές, ρολό πλαστικό και χάρτινο και κορδέλες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. Παυλογιάννης, χαμηλές τιμές. Και βέβαια, σε εμάς θα βρείτε όλα τα είδη χαρτοπολίου. Παυλογιάννης, στην Πλακάδα Καγιού, το δικό σας παραδοσιακό κατάστημα. Να σου πω, μου είπαν πως υπάρχουν δωρεάν σχολές, τις οποίες παίρνεις την ειδικότητα που θες και κάνεις πρακτική από την αρχή, στην οποία πληρώνεις κιόλας. Τι κάνω? ΕΠΑΣ. ΕΠΑΣ Μαθητείας, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Μάθετε περισσότερα στο schools.dipa.gov.gr. Οι σχολές της ΔΥΠΑ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ελλάδα 2.0 και του ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή.